Στη μάχη κατά της λύσας των αλεπούδων ρίχνεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά, προγραμματίζοντας έναν βομβαρδισμό στην κυριολεξία ολόκληρης της Θεσσαλίας με 660.000 δολώματα με εμβόλια κατά της θανατηφόρου νόσου με την βοήθεια ελικοπτέρων. Η όλη επιχείρηση θα διαρκέσει από τις 22 έως τις 28 Νοεμβρίου, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σκοπός μας είναι να πάρουν το εμβόλιο αυτό οι αλεπούδες και να εμβολιαστούν, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, αυτή η λύσα είναι η λύσα των κόκκινων αλεπούδων, οι οποίες μας έχουν έρθει από την Ευρώπη. Στη συνέχεια, μετά από ένα μήνα, θα γίνουν κλιμάκια στα οποία θα προείσταται κτηνίατρος, θυροφύλακας και επίσης ένας από τον σύλλογο, από τον κυνηγητικό σύλλογο, ένα άτομο, και θα βγούνε το βράδυ για να περισυλλέξουν αλεπούδες. Ο κύριος Γκουντέλλας, ωστόσο, εφιστά την προσοχή των πολιτών στην αντίδραση που θα πρέπει να έχουν εάν αγγίξουν κάποιο από τα δολώματα. Απ' έξω φέρνει σφραγίδα αυτό το πακετάκι που είναι σαν μπισκότο και γράφει ότι είναι εμβόλιο λύσας. Θα πρέπει άμεσα να το πιάσουν με ένα γάντι, να το ρίξουν σε ένα σκουπιδότοπο το εμβόλιο και ταυτόχρονα να πλύνουν καλά τα χέρια τους, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το χλώριο, η χλωρίνη δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο που σκοτώνει τον ιό της λύσας.